απορρίπτοντα τι φοδρέ αντιδράσει και διαμαρτυρίε κομμάτων και οργανωμένων συνόλων για την πολιτική τη κυβέρνηση απέναντι στην ακρίβεια που μαστίζει την αγορά. Το Υπουργείο Εμπορίου, μέσω τη Υπηρεσία Προστασία του Καταναλωτή, τονίζει πω δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Με δηλώσει από το Προεδρικό, ο Διευθυντή τη Υπηρεσία Κωνσταντίνο Καραϊόργη ανέφερε με κατηγορηματικό τρόπο πω το ποσοστό συγκράτηση των τιμών σήμερα είναι στο 75% των προϊόντων δηλαδή που Περιλαμβάνονται στη λίστα του μηδενικού ΦΠΑ και ανταποκρίνεται στου αρχικού στόχου του Υπουργείου. Εφαρμόζεται, είπε, μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο για να βοηθήσει τα νοικοκυριά με την ακρίβεια και να συγκρατήσει τι τιμέ. Ειδικά ληφθεί υπόψη ότι η Κύπρος παρότι εισάγει τα περισσότερα προϊόντα, έχει διατηρήσει τον πληθωρισμό στην κατηγορία τροφίμων και είναι σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση με τι άλλε χώρε τη ΕΕ, τι οποίε κυμαίνεται γύρω στο 10%. Δεν μπορούν να παγώσουν όλα ξαφνικά επειδή μηδενήθηκε ο ΦΠΑ. Εμεί είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί ακριβώ τέσσερι μήνε μετά, παρόλο που κάποιοι αναφέρονταν ότι ο, ο, η πολιτική αυτή θα χανόταν μέσα στο πέρασμα του χρόνου και θα απορροφόταν από, από τι υπεραγορέ, σε καμία περίπτωση δεν έγινε αυτό. Και είναι αυτό που λέμε ότι το 75% είναι πάρα πολύ υψηλό αριθμό με τα δεδομένα που έχει η οικονομία τη σημερινή περίοδο. Παράλληλα, τόνισε πω έχει πολύ θετικό αντίκτυπο και σημαντικό όφελο ο μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ στα βασικά είδη πρώτη ανάγκη. Σημειώνοντα πω ήταν ένα μόνο από τα μέτρα που συζητούνται και λαμβάνονται για την ανακούφιση των οικοκυριών. Ο μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ δεν σημαίνει ότι παίρνει ένα πλαφόν στι τιμέ του προϊόντων. Η οικονομία είναι μια δυναμική οικονομία, υπάρχουν αυξομοιώσει στι τιμέ συνέχεια ε, επηρεάζεται από πάρα πολλού παράγοντε βιώνουμε όλοι μας τις, ε, τις, πιέσεις και τις αυξήσεις που υπάρχει στον τομέα των τροφίμων. Πρόσθεσε πω είναι σε εξέλιξη διαβούλευση για την εισαγωγή πλαφό στην τιμή του νερού σε χώρου όπου δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμό ενώ βρίσκονται υπό μελέτη και άλλα μέτρα για την στήριξη των καταναλωτών όπω είναι ο Ικαλάθι.